θα πω 5 λόγια στον καθένα γιατί θα μου πάει 5 ώρες. Αλλά θέλω να σας πω μονάχα ότι καταρχήν δεν είμαι πολιτικός. Αυτό το τονίζω, το ξεκαθαρίζω. Και μην περιμένει ποτέ κανείς από μένα να ακούσει πολιτικές ή πολιτικάνικες κουβέντες μακριά από μένα. Είμαι ένας άνθρωπος από εσάς και κάποια στιγμή είπα σταμάτα την κρίνια. Δες τι μπορείς να κάνεις, αν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ασχολούμαι 35 χρόνια κοντά με τον τουρισμό. Πιστεύω ότι έχω αποκτήσει κάποιες εμπειρίες. Έχω κάποια πράγματα να προτείνω, να δώσω. Πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με λεωφορεία, με παραλίες και με ξενοδοχεία. Έχουν να κάνουν με την ένωση του τουρισμού, με την υπόλοιπη παραγωγικό ιστό του νησιού μας. Θέλω να μεταφέρουμε τον τουρισμό από τα βόρεια παράλια προς όλη την υπόλοιπη Κρήτη μέχρι τον νότο. Εγώ δεν μιλάω μόνο για βόρειο οδικό άξονα, μιλάω για δρόμους της Κρήτης. Δεν μιλάω για το τι κάνει η Κρήτη. Θέλω η Κρήτη που είναι ένα πλούσιο νησί να μην ζει πλέον φτωχά, να ζει πλούσια. Αυτό θέλει λίγο κόπο, θέλει συνεργασία. Θέλει ενδεχομένως να παίξει κανείς καμιά μπουνιά στο μαχαίρι. Γιατί τα πράγματα δυστυχώς κυλάνε, όπως λέμε, αυτονόητα, όποτε ήταν πέρυσι θα είναι και του χρόνου, ό,τι ήταν πρόπερσι θα είναι και τον επόμενο χρόνο. Αυτό είναι που δεν μου αρέσει εμένα. Και αυτό είναι που θα προσπαθήσω, αν μπορέσω, θα προσπαθήσω πάντως να το διαφοροποιήσω όσο μπορώ. Η Κρήτη, επαναλαμβάνω, είναι το κέντρο του κόσμου, με καταπληκτικό κλίμα, με καταπληκτική γη, με καταπληκτική θάλασσα, με ανθρώπους δουλευταράδες, με ανθρώπους που νιώθουν την ιστορία τους, οικογενειάρχες, και δυστυχώς τους έχουν πάρει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να τους τα παρέχει η πολιτεία για να προκόψουν. Ο τουρισμός, γιατί για τουρισμό μπορώ να μιλάω ώρες μαζί σας, επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο τα βόρεια παράλια της Κρήτης. Ο τουρισμός μπορεί να αναπτύξουμε σε ολόκληρο το νησί, για το καλό του νησιού μας. Όσοι από εσάς πιστεύετε σε αυτά, σας καλώ να συμμαχίσετε μαζί μου. Ο Σταύρος ο Αρλαουτάκης είναι ένας τίμιος άνθρωπος, είναι ένας ευθύς άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί, και γι' αυτό το λόγο διάλεξα αυτόν για να συμπορευτώ μαζί του. Θέλω με τη βοήθεια αυτή. Ευχαριστώ.